πριν έρθω σε σένα, Λάμπρο, να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Άλκη Λάμπρου. Ο κύριος Άλκης Λάμπρου είναι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία. Καλησπέρα σας, κύριε Λάμπρου. Καλησπέρα, και είναι μεταξύ των 70. Καλησπέρα, κύριε Μάρια Ραβαντινέ, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Είναι μεταξύ των 70 οι οποίοι συνυπογράφουν το κείμενο που ζητάει την παραπομπή του κυρίου Σπίρτζη στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος, πρακτικά που ζητάει τη διαγραφή του. Κύριε Λάμπρου, έχουν υποθεί διάφορα μεταξύ των δύο πλευρών, αν μπορούμε να σας διαχωρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μεταξύ του κυρίου Σπίρτζη και ημών των 70 που έχετε καταθέσει αυτό το κείμενο από την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να ακούσω και εσάς. Πολύ σωστά που το επισημαίνετε ότι καταθέσαμε αυτό το κείμενο από την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα το καταθέσαμε την Κυριακή, μετά την Κεντρική Επιτροπή. Διέρευσε χθες. Ναι, διέρευσε χθες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν μπορώ να απολογηθώ γι' αυτό. Αλλά επίσης δεν μπορώ να απολογηθώ για την πρωτοβουλία που πήραμε εμείς οι 70 και την καταγγελία που κάναμε για την αντικαταστατική και αντικομματική συμπεριφορά του Χρήστου του Σπίρτζη. Νομίζω ότι είναι αναφέρω το δικαίωμά μας. Έχουμε απευθυνθεί στα όργανα του κόμματος και ζητάμε, σύμφωνα με τα κριτήριά μας και την άποψή μας, την εξέταση αυτών των τεπραγμένων τελεχθέντων του κύριου Σπίρτζη. Και από εκεί και πέρα τα όργανα θα κρίνουν. Νομίζω ότι είναι ένα καταστατικό και αναφέρω το δικαίωμά μας, το οποίο το ασκούμε. Ναι. Ναι, θέλετε να διαγραφεί ο κύριος Σπίρτζης. Ο κύριος Σπίρτζης, τον άκουγα και σήμερα, να απαντάει σε αυτά τα οποία του καταλόγησε ο κύριος Κασελάκης, ότι δηλαδή θα ήταν καλύτερα να κάνει αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, να απαντάει ότι είναι εκείνος από τους πρώτους που έχουν κάνει αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, φέρνοντας και ορισμένα παραδείγματα. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Σπίρτζης εμφανίζεται εδώ και πολύ καιρό δημοσίως και ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός, κατά την άποψή σας, είναι λόγος διαγραφής ενός στελέχους? Κύριε Ραβαντινέ, θα σας απαντήσω. Δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία της υπόθεσης αυτής. Η ουσία της υπόθεσης αυτής είναι αποτυπωμένη στα κείμενα που έχουμε καταθέσει στα όργανα και στη Γραμματεία του Κόμματος και στον Πρόεδρο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δεν είναι ευχάριστο να μιλήσω επί της ουσίας, αλλά όμως... Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα κάνετε δημόσια όλοι και εμείς έχουμε ερωτήματα τα οποία θέτουμε. Θέλω να πω, από τη στιγμή που συμβαίνουν δημόσια όλα αυτά. Θα σας απαντήσω μέχρι εκεί που πρέπει, θεωρώ. Δεν τα κάνουμε δημόσια, τα κάνουμε εντός κόμματος. Τώρα, το ότι υπήρξε διαρροή είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλιο. Πάντως από το κόμμα προέκυψε η διαρροή, δεν έπεσε από τον ουρανό, όπως αντιλαμβάνεστε το κείμενο. Δεν γνωρίζω που υπάρξει διαρροή. Όμως μου δίνεται μια πάσα για το τι είπε ο κύριος Σπίρτζη σήμερα και συσχετίζω κιόλας το γεγονός ότι ήταν και ένας λόγος να βγω σήμερα στην εκπομπή και να μιλήσω. Ναι. Διότι αυτά που άκουσα από τον Χρήστο Σπίρτζη στην συνέντευξη που έδωσα στο Άττικα... Στο Γιώργο Χουδαλάκη. Ναι, μάλιστα. Ήμασταν που ήμασταν οργισμένοι εμείς η βάση, κάποιοι από τη βάση. Μας εξόρισε ακόμα περισσότερο με αυτή την τοποθέτηση σήμερα και θέλω να γίνω συγκεκριμένος. Είπε ότι δεν είστε εκλεγμένοι, αυτό είπε. Καλά, είπε πολλά. Θα σας τα πω ένα-ένα. Θέλετε να σας τα πω ένα-ένα τι είπε? Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Λάμπρου. Ωραία. Ο κύριος Χουδαλάκης του είπε τι θα γίνει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ζητάνε τη διαγραφή σας. Ποια στελέχη, λέει, τα μέλη. Δηλαδή, προσέξτε. Καταρχάς, όλοι είμαστε μέλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα της Ευρώπης. Το κάθε μέλος και ένα μέλος έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να παραπέμψει οποιοδήποτε άλλο μέλος σε οποιαδήποτε βαθμίδα βρίσκεται μέσα στο κόμμα. Ναι. Ο κ. Σπίρτζης είπε ότι είστε 70 από τους 100 και πλέον χιλιάδες. Ωραία. Θα φτάσω και σε αυτό. Πόσοι είμαστε και πόσοι μπορούμε να φτάσουμε. Είπε λοιπόν ο κ. Σπίρτζης 70 μέλη και το τόνισε. Δηλαδή, όχι στελέχη. Δηλαδή, εμείς τόσα χρόνια που καταχαιριάζουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το 40% για αλαζονία, αυτή τη στιγμή την ίδια αλαζονία εφαρμόζει ο κύριος Σπίρτζης σε εμάς, λέγοντας ότι είμαστε μέλη, δηλαδή υποβαθμίζοντας το γεγονός ότι είμαστε μέλη. Εν τω μεταξύ, όλοι ομνύουμε στα μέλη. Υποτίθεται ότι είμαστε κόμμα των μελών. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο κρατούμε. Λέει ο κύριος Σπίρτζης σήμερα, ποια μέλη, αυτή που είναι από την Κόρυφα και από τη Λούτσα. Δηλαδή, στην αρχή ήμουν εκνευρισμένος και όταν μιλήσαμε το απόγευμα στο τηλέφωνο, κύριε Ραβαντινέ, με ακούσατε πόσο εκνευρισμένος ήμουν. Τελικά δεν είμαι εκνευρισμένος τώρα, διότι
είναι βούτυρο στο ψωμί μας αυτό που δίνει ο κύριος Σπύριτζης. Δηλαδή δεν μπήκε καν στον κόπο να διαβάσει, έστω και μετά από αυτή τη διαρροή, το κείμενο αυτό με τις υπογραφές και την ανθρωπογεωγραφία, την οποία είναι και γραμμένη μέσα. Δηλαδή είναι Λαύριο, Χαλάβρη, Πάτρα, Νεμαία, Παλίνη, Καλυθέα, Αρτέμιδα, Παγκράτη, Κόρδο, Ψιλόκαστρο. Εντάξει, απελώς, είστε μέλη από όλη την Ελλάδα. Ναι, ελατών. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Καλά, ούτως ή άλλως τα μέλη από όπου κι αν είστε την ίδια. Αυτό είμαστε εμείς αυτοί που υπογράψαμε αυτό. Πόσα μέλη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε. Πόσα μέλη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Λάμπρος Καλαρίτης, κύριε Λάμπρου. Καλησπέρα σας. Πόσα μέλη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου, ξέρουμε. Πάνω από 170.000. Είστε 70-170.000. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι, ξέρω, 160.000 που να μην θέλουν τη διαγραφή Σπίριτζ. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ρωτά, απλά το επισημαίνω. Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Λάμπρου είναι ότι έχουν το δικαίωμα και ένα μέρος από το δικαίωμα. Σύμφωνα, θέλω να πω ότι 70.000 είναι μια μέρος. Προφανώς δεν είναι. Θα υπάρχουν 170 που να θέλουν τη διαγραφή κάποιου άλλου. Μπορεί, ασφαλώς. Με βάση το καταστατικό όμως του κόμματος, να το πούμε αυτό, δεν διαγράφονται. Προτείνει τη διαγραφή του και πα στην Επιτροπή Διοντολογίας. Αυτή που θα αποφασίσει είναι η Επιτροπή Διοντολογίας. Προφανώς να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η γνώμη σας είναι ότι πέραν του κύριου Σπίριτζη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πέραν του κύριου Σπίριτζη. Η άποψη σας γενικά μιλώντας είναι ότι όσοι ασκούν κριτική εκτός οργάνων στον κύριο Κασελάκη ή στο κόμμα γενικά θα πρέπει επίσης να διαγράφονται. Είναι δηλαδή θέση αρχής αυτή. Κύριε Καλαρίτη, δεν συζητάμε για την κριτική. Συζητάμε για αντικαταστατική συμπεριφορά. Το καταλαβαίνετε. Καλά, εντάξει. Αντικαταστατική. Για εσάς που για άλλους μπορεί να είναι κριτική, γι' αυτό ρωτάω. Θέλω ότι όποιος ασκεί κριτική πρέπει να διαγράφεται. Αυτό ρωτάω. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι ο κύριος Σπύριτζης δρά αντικομματικά και αντικαταστατικά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να κάνετε, καλά κάνετε. Δεν με αφορά. Απλά ρωτάω έτσι για να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Αυτό είναι λάθος. Δεν παραβάλλετε τι θέλουν οι άλλοι, τι δεν θέλουν οι άλλοι. Να θέλουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Όχι, λέω ότι αυτό θα προτείνεται και για άλλους. Αν αύριο βγει, ξέρω εγώ, ο Καλαρίτης, ο Αραβατινός. Αυτό λέω, αφορά και άλλα στελέχη. Θα πρέπει αυτό. Το παραπέμπετε επίσης, δηλαδή αυτό ρωτάω. Θα ζητάτε παραπομπή μάλλον. Δεν μπορώ να σας πω για το τι θα γίνει και τι, για τα μελούμενα του κόμματος. Αλλά το μόνο σίγουρο που έχω να σας πω είναι ότι το είδατε, έστω και μέσα από αυτή τη διαρροή, ότι πλέον η βάση βράζει, έχει ξυπνήσει και πλέον στην πράξη είμαστε κόμμα των μελών. Όπως έλεγε και ένας πολυγραφότατος στην Αυγή και καλούσε σε εξέγερση τους φύλακες του ναού κατά του νόμιμα εκλεγμένου προέδρου μας, του κύριου Κασελάκη, και εμείς είμαστε φύλακες του ναού. Να πάμε να τα βάλουμε κάτω. Και μια και είπατε και για το νούμερο των 70. Και επειδή το στυλίτευσε και ο κύριο Σπύριτζης στους 70. Και να ολοκληρώσετε με αυτό, κύριε Λάμπρου, παρακαλώ, γιατί δεν έχω χρόνο άλλο. Παρακαλώ, προκαλώ. Κλείνουμε αμέσως, κύριε Λάμπρου. Παρακαλώ. Προκαλώ δημοσίευση, κύριο Σπύριτζη. Θέλει αύριο μέσα σε 24 ώρες να ανοίξουμε το κείμενο και να γίνουμε 700. Τι θα πει. Στίχημα να το βάλουμε. Το προκαλέσω τώρα. Στείλτε το βίντεο μετά μόλις σκίσουμε την εκπομπή. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι άλλα ζωή είναι αυτή η 70. Και ένας να ήταν θα μπορούσε να το στείλει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Ένας. Μάλιστα. Κύριε Λάμπρου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.